θα ξεκινήσουμε αμέσως τώρα μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον πρίτανη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, τον κύριο Κώστα Γουλιάμο. Κύριε Πρίτανη, να σας καλησπερίσω στην Κρήτη TV. Χαρά και τιμή μας η συζήτηση που θα πραγματοποιήσουμε. Και δική μου χαρά και τιμή να είμαστε σε επικοινωνία και να έχω έτσι και την δυνατότητα μέσω της συνομιλίας μας να απευθύνομαι και στους τηλεθεατές σας στην όμορφη Κρήτη που αγαπώ ιδιαίτερα, θα λέγαμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ολοκληρώνεται το εφετινό ακαδημαϊκό έτος που η αλήθεια είναι ήταν ιδιόμορφο. Τι έχετε να μας πείτε για το νέο ακαδημαϊκό έτος που ξεκινά τον Οκτώβρη? Ναι, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σημειώσω, εμφατικά θα έλεγα, το γεγονός ότι ολοκληρώσαμε με επιτυχία, έτσι ακριβώς όπως το είχαμε σχεδιάσει από τις αρχές του ακαδημαϊκού χρόνου, από τον περασμένο Σεπτέμβρη, το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Και αυτό έγινε επειδή το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ένας πρωτοπόρος οργανισμός, είναι ένα πανεπιστήμιο καινοτομίας. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το γεγονός ότι για τρίτη συνέχη χρονιά είμαστε ανάμεσα στα 200 πλάς καλύτερα πανεπιστήμια στην καινοτομία στον κόσμο. Συγκαταλεγόμαστε στα κορυφαία και ιστορικά πανεπιστήμια, θα έλεγα. Αυτό λοιπόν μας έδωσε και μας δίνει το δικαίωμα να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε οποιαδήποτε κρίση της πανδημίας περιλαμβανομένης με αποτελεσματικό τρόπο, με τρόπο ευέλικτο και πάνω απ' όλα ανθρωποκεντρικό. Και αυτό κάναμε και αυτό το ακαδημαϊκό, όπως είπα, έτος. Έτσι ολοκληρώσαμε πριν από λίγο καιρό και τις εξετάσεις, αφού είχαμε μετατρέψει όπως και τα μαθήματα έτσι και τις εξετάσεις σε διαδικτυακό, με διαδικτυακό τρόπο, και αντιμετωπίζουμε αισιόδοξα την ερχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά, δηλαδή 2021-2022, που ξεκινάμε το φθινόπωρο τέλος του Σεπτέμβρη. Αυτό που θα ήθελα να σημειώσω είναι ότι είμαστε πανέτοιμοι για αυτό την ακαδημαϊκή χρονιά. Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι έχουμε μεγάλη ζήτηση εγγραφών και μετεγραφών, το σημειώνω αυτό, δηλαδή υπάρχουν οικογένειες και φοιτητές που φοιτούν σε πανεπιστήμια της Αλλοδαπής που θέλουν να έρθουν στην Κύπρο, να εγγραφούν δηλαδή από διάφορα πανεπιστήμια της Ευρώπης στο δικό μας πανεπιστήμιο, όπως βέβαια και αυτοί οι οποίοι είναι τώρα οι νέοι φοιτητές και θέλουν να εγγραφούν είτε στα προπτυχιακά είτε στα μεταπτυχιακά προγράμματα, ακόμα και σε διδασκευή, όπως βέβαια και σε προγράμματα της λεγόμενης εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Είναι λοιπόν το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου πανέτοιμο να υποδεχθεί τους φοιτητές του. Δράτωμε δε της ευκαιρίας να πω ότι μας τιμά η επιλογή σε συμβατικά προγράμματα των Ελλαδιτών και βέβαια των Κριτών προς το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο. Είμαστε καθόλου, θα λέγα, ένα πανεπιστήμιο που βρίσκεται στην πρώτη θέση προτίμησης όταν τελικά οι Ελλαδίτες αποφασίζουν να έρθουν σε διαζώσεις προγράμματα στην Κύπρο. Κύριε Πρίτανη, γιατί είναι η Κύπρος ιδανικός προορισμός για σπουδές και ειδικότερα βέβαια γιατί η Λευκωσία, να εστιάσουμε στη Λευκωσία? Είναι πολύ εύλογα και εύστοχα τα ερωτήματά σας. Πρώτα απ' όλα, η Κύπρος εδώ και πολλά χρόνια, από το 2007 θα έλεγα, δημιούργησε ένα σφριγιλό σύστημα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ιδιωτικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Ήταν ένα μεγάλο τόλμημα τότε, πρωτοποριακό θα έλεγα και για την ίδια την Κύπρο αλλά και για πολλές χώρες στην Ευρώπη. Κατά συνέπεια η Κύπρος αυτή τη στιγμή δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα από πολλές χώρες της Ευρώπης. Και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός και μόνο ότι έχουμε πάρα πολλούς πλέον Ευρωπαίους
φοιτητές στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Έχουμε από τη Γερμανία φοιτητές. Γεγονός δηλαδή, αν το σκεφτεί κανένας, ότι πριν από λίγα χρόνια οι Κύπροι πηγαίνανε στη Γερμανία ή στην Αγγλία. Τώρα έχουμε ένα αντίστροφο ρεύμα, θα έλεγα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό γίνεται ακριβώς επειδή η Κύπρος έχει διασφαλίσει υψηλό επίπεδο σπουδών, ποιοτικές σπουδές, και αντιλαμβάνεστε ότι την έχει θέσει στις προτεραιότητες όχι μόνο των Ελλαδιτών αλλά και πολλών Ευρωπαίων. Ακριβώς για την ποιότητα και την αριστεία που παρέχει και στην έρευνα και στην διδασκαλία και γενικότερα στις δομές, στις υποδομές και τα προγράμματα σπουδών. Ένας δεύτερος λόγος είναι ότι η Λευκωσία είναι μια σύγχρονη πόλη με πολύ παλιά ιστορία, αλλά είναι μια πόλη που παρέχει ασφάλεια και ταυτόχρονα εξαιρετική φοιτητική ζωή. Δηλαδή οι φοιτητές χαίρονται και απολαμβάνουν όχι μόνο τα ιστορικά σημεία της πόλης, αλλά και τα σύγχρονα στέκια της, να το πω έτσι. Και όπως αντιλαμβάνεστε, είναι και ένας τόπος η Κύπρος που έχουμε κοινά χαρακτηριστικά, καθότι μιλάμε την ίδια γλώσσα, έχουμε τα ίδια κοινά έθιμα, και αυτό κάνει, θα έλεγα, την επιλογή των φοιτητών ακόμα πιο ισχυρή. Οι υποψήφοι φοιτητές, κύριε Πρίτανη, αλλά και οι γονείς τους, οι οικογένειές τους, βιώνουν κατά κάποιο τρόπο ένα γενικότερο άγχος για σπουδές. Εσείς τι μπορείτε να τους συμβουλέψετε, τι μπορείτε να τους πείτε, τι θέλετε να τους πείτε? Θα έλεγα το εξής, ότι στην εποχή μας, στο πρώτο τέταρτο του 21ου αιώνα, οι επιλογές δεν είναι όπως στο παρελθόν. Έχουν επιλογές πλέον και οι γονείς και οι φοιτητές. Αντιλαμβάνομαι, συμμερίζομαι, αισθάνομαι, συναισθάνομαι και τον αγώνα και την αγωνία των γονιών και των ίδιων των φοιτητών. Αλλά δεν είναι όπως παλιότερα μονόδρομη η κατάσταση. Έχουν πάρα πολλές επιλογές. Κατά συνέπεια δεν χρειάζεται να αγχώνονται άνευ λόγου και αιτίας. Η επιλογή προς το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, και έχει αποδειχθεί αυτό εν της πράγμαση εδώ και πολλά χρόνια, είναι επιλογή αριστείας, είναι επιλογή καινοτομίας, είναι επιλογή πρωτοπορίας. Κατά συνέπεια βρίσκονται οι φοιτητές σε ένα περιβάλλον, έχουν επιλέξει ένα πανεπιστήμιο το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται μαζί με κορυφαία και ιστορικά πανεπιστήμια της Ευρώπης. Θα έλεγα δεν είναι τυχαίο και το γεγονός ότι είναι το μόνο πανεπιστήμιο, την Ελλάδα είναι μόνο το πανεπιστήμιο του Αριστοτέλειου, είναι το μόνο πανεπιστήμιο που συμμετέχει στο δίκτυο της Ουτρέχτ. Το δίκτυο της Ουτρέχτης έχει 30, περιλαμβάνει 31 κατά κρίβεια πανεπιστήμια, κορυφαία πανεπιστήμια της Ευρώπης και βέβαια ιστορικά, που μεταξύ τους έχουν μια αγαστή συνεργασία και σχέση, και έτσι οι φοιτητές μπορούν ανά πάσα στιγμή, πέρα από τα Erasmus, στα προγράμματα, να αποκτήσουν στοιχεία, να αποκτήσουν δεξιότητες και πάνω απ' όλα μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Κατά συνέπεια, ο φοιτητής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου είναι ένας φοιτητής που θωρακίζεται με την ειδοποιώ διαφορά σε σχέση με πολλά πανεπιστήμια της Ευρώπης, και αυτό φαίνεται καλά όταν αποφυτά. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι μεταξύ των λίγων εκείνων πανεπιστημίων που από το QS Top University έχει πάρει 5 αστέρια στο θέμα της απασχολησιμότητας. Σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε στο παρελθόν, το θέμα της απασχολησιμότητας, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, είναι σημαντικός παράγοντας. Κατά συνέπεια, ένα ισχυρό πτυχίο μαζί με κατά κάποιο τρόπο απόκτηση και διασφάλιση εκείνων των δεξιοτήτων που έχει ανάγκη η σημερινή αγορά εργασίας, αντιλαμβάνεστε όλα αυτά
είναι συστατικά, είναι χαρακτηριστικά γνωρίσματα που πρέπει να τα λαμβάνουν οι γονείς υπόψη για να απομειώνουν ή και να αποδομούν το άγχος που σε τέτοιες ειδικά περιόδους κορυφώνεται. Μάλιστα. Κύριε Πρίτα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συζήτηση που είχαμε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Με υγεία πάντα. Βέβαια.